Οι σλαβικέ φυλέ οργανώνονται σε κράτη. Επικοινωνούν με το Βυζάντιο και δέχονται από αυτό, τη θρησκεία και τον πολιτισμό του. Πρώτη ερώτηση. Ποιε οι σχέσει των Βυζαντινών με του Σλάβου. Από τον 4ο έω τον 7ο αιώνα, οι σχέσει των Βυζαντινών με του Σλάβου δεν ήταν καλέ. Κύρια αιτία αυτή τη ένταση ήταν οι επιθέσει που έκαναν οι Σλάβοι, μαζί με άλλου λαού, κατά των Βυζαντινών περιοχών. Από τι αρχέ του 8ου αιώνα όμω οι σχέσει αυτέ βελτιώθηκαν πολλοί Σλάβοι εγκαταστάθηκαν στη Νότια Βαλκανική και ενσωματώθηκαν στου Βυζαντινούς πληθυσμού και στον τρόπο ζωή του. Κοντά του γνώρισαν τη χριστιανική θρησκεία και πολλοί βαφτίστηκαν χριστιανοί. Σε αυτού συχνά οι Βυζαντινοί έδιναν γη για καλλιέργεια και του χρησιμοποιούσαν ω μισθοφόρου στο στρατό ή ω τεχνίτε στα δημόσια έργα. Δεύτερη ερώτηση. Ποιε οι σχέσει των Βυζαντινών με του Σλάβου τη Βόρεια Βαλκανική. Δεν έγινε το ίδιο όμω με του Σλάβου τη Βόρεια Βαλκανική. Εκεί οι σλαβικέ φυλέ συνεργάστηκαν μεταξύ του και οργάνωσαν δικά του κράτη. Το διοικητικό σύστημά του ήταν επηρεασμένο από το Βυζάντιο, με το οποίο επικοινωνούσαν και για μεγάλε περιόδου, διατηρούσαν καλέ σχέσει. Τρίτη ερώτηση. Ποια η ζωή των ακριτών, ποιοι ανέλαβαν να εκχριστιανίσουν του Σλάβου. Το 862 μετά Χριστόν, ο Σλάβο ηγεμόνα τη Μοραβία Ρατισλάβο έστειλε πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη και ζήτησε από του Βυζαντινού να στείλουν ιεραποστόλου για να διδάξουν στο λαό του τη χριστιανική πίστη. Ο αυτοκράτορα Μιχαήλο Τρίτο αποδέχτηκε την πρόσκληση του Ρατισλάβου και ο Πατριάρχη Φώτιο ανέθεσε τη σημαντική αυτή αποστολή σε δυο αδελφού από τη Θεσσαλονίκη, τον Κύριλο και τον Μεθόδιο, επίλεκτα στελέχη τη Εκκλησία και τη Πατριαρχική Σχολή, οι οποίοι μιλούσαν τη Σλαβική Γλώσσα. Τέταρτη ερώτηση. Πιο το έργο του Κύριλου και του Μεθόδιου, οι δυο Ιεραπόστολοι πήγαν με επιλεγμένου συνεργάτε του στη Μοραβία και εργάστηκαν εκεί επί τρία χρόνια. Εκπαίδευσαν μαθητέ και ιερεί, οργάνωσαν τη λειτουργία τη Εκκλησία και κήρυξαν το χριστιανικό λόγο. Επειδή όμω η Σλαβική γλώσσα δεν είχε δική τη γραφή, επινόησαν το Σλαβικό αλφάβητο, που βάση του έχει το ελληνικό. Έτσι, μετέφρασαν σε απλό και κατανοητό λόγο τα ιερά κείμενα και έθεσαν τι βάσει τη γραπτή Σλαβική γλώσσα. Το έργο που δημιούργησαν ήταν μεγάλο και σημαντικό. Εκχριστιανίσαν του Σλάβου και οργάνωσαν την Εκκλησία του. Συνέβαλαν στην ανάπτυξη φιλικών δεσμών ανάμεσα στους Σλαβικού λαού και το Βυζάντιο. Οι δεσμοί αυτοί διατηρούνται και στι μέρε μα.